Μπορεί το κρίσιμο ζήτημα της χρηματοδότησης με 200 εκατομμύρια ευρώ, της δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς σταθμούς, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ΚΔΑΠ και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία ΚΔΑΠΑΜΕΑ να επιλύθηκε. Ωστόσο, ένα άλλο εξίσου σημαντικό πρόβλημα έχει προκύψει και έχει να κάνει με την καθυστέρηση στην έγκριση της ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας όλου του προσωπικού, βρεφονιπιοκόμων, παιδαγωγών, βοηθών, μαγείρων, καθαριστριών, γυμναστών και άλλων που απασχολείται στους βρεφονιπιακούς και παιδικούς σταθμούς, τα ΚΔΑΠ και τα ΚΔΑΠΑΜΕΑ. Ενώ η σχετική διαδικασία ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κολυσιεργεί επικίνδυνα, δεδομένου ότι όλες οι παραπάνω δομές που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ έχουν συμβατική υποχρέωση να λειτουργούν και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, καταγγέλει ο Δήμαρχος Νεάπολης Οικαιών και Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της ΚΕΔΕ, Σίμος Δανιηλίδης. ΚΔΑΠΑΜΕΑ το δικό μας δεν νομίζω ότι διατρέχει τον παραμικρό κίνδυνο. Όπως και μέχρι τώρα δεν υπήρξε και μειώσεις, δεν υπήρξε και μειώσεις στην χρηματοδότηση και στο παρελθόν. Εκείνο το οποίο κινδυνεύει είναι το ΚΔΑΠ, είναι ένας άλλος θεσμός, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, όχι ΑΜΕΑ, ήταν και μία της προτάσεις μας να εφαρμόσουμε από την καινούρια περίοδο πια και βεβαίως το εισηγούμε στην κυρία Ζανάκα να το επιδιώξει εκείνη για τον Δήμο Καβάλας. Πόσα παιδιά έχουμε εδώ, Μαρίνα? 40. Έχουμε 40 παιδιά εδώ. Εδώ το ξέρετε και αυτοί. 40 παιδιά και ο αριθμός μεγαλώνει. Το 2012 το Σεπτέμβριο ήταν 16. Και το προσωπικό μειώνεται. Το προσωπικό δεν είναι. Τρεις μόνιμοι πάλι υπάρχουν, μόνο με επικουρικό προσωπικό και όποτε μας δίνει χρήματα το Υπουργείο. Αυτά είναι λοιπόν τα θέματα. Τα προβλήματα είναι το προσωπικό. Τα χρήματα και το προσωπικό.